την καρδιά που βλέπουν εκείνο το μεγαλείο του χριστιανισμού με το αυτό το μάτι, δεν το βλέπετε. Δηλαδή, το αναλύετε τόσο επιστημονικά, τόσο αναλυτικά, πραγματολογικά, που κι εγώ κάποια φορά μπερδεύεται. Δηλαδή, μου φαίνεστε και με συγχωρείτε κιόλας, γιατί είμαστε και στον αέρα σαν μάστρα του Ιακωβά είστε, ή είστε είναι και απορία μου και με συγχωρείτε κιόλας. Όχι, σας ευχαριστώ που το λέτε. Σας ευχαριστώ. Εντάξει, δεν είναι χριστιά. Δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι. Όχι, έχω απορία. Είστε ορθοδόξος. Πραγματικά σας ευχαριστώ για αυτό που είπατε. Σας ευχαριστώ, κυρία Στάλο. Τουλάχιστον... Όσο και να μου απαντήσεις. Αυτά που λέτε, κύριε Ανδρέα, δεν αντιπροσωπεύουν τον Χριστό. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν αντιπροσωπεύουν τον Χριστό και είναι βλάσφημα. Θα ακούν και η κοπέλα δίπλα και σκανδαλίζει ολόκληρη την εκκλησία. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Θέλω να μου. Σα παρακαλώ. Είναι γνώση από τον Χριστό. Πείτε, πείτε μου, σα παρακαλώ, εμένα ένα σκανδαλιστικό που έχει πει ο κύριο Πιτσιλίδη που μπορεί εμένα να μου έχει διαφύγει. Τα πάντα τα αναποδίδεσαι όλα. Δώστε μα ένα-δύο παραδείγματα. Δώστε μα ένα-δύο παραδείγματα. Αντιθέτω, είπε ότι η Ιερά Σύνοδο συμφωνά μαζί του. Ένα λεπτό. Και του λέει, μην τα λες, Ανδρέα, αυτά όλα. Δηλαδή, κάνεις πολύ μεγάλο κάκο στην Εκκλησία. Πείτε μου ένα. Εγώ θέλω από εσά, επειδή λέτε ότι. Να βλεφτείς και να φύγεις από την Κύπρο. Εγώ παρακαλώ, παρακαλώ, κυρία μου, σας παρακαλώ. Έχουμε δημοκρατία. Δεν μπορεί να λέει κάποιος, ένα συμπολίτη του, σήκω και φύγει από την Κύπρο. Λοιπόν, ευχαριστώ την κυρία.